ξεκινούμε. Το Σαββατοκύριακο. Κόψαμε όλο τον κόσμο το τηλεοπτικό για σε παρακαλώ, σταματήστε τι κάνετε. Τώρα ξεκινάει λοιπόν η ουσία αυτή εδώ τη εκπομπή. Γιατί όπω λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ εντοπίζουμε όλα αυτά τα λίγο γεια σου που συμβαίνουν εκεί έξω και τα εκτιμούμε αναλόγω. Ξέρετε, α πούμε τώρα ότι αυτή την εβδομάδα η Τζέινι Θεωνά ασφικτιούσε live στον αέρα τη ΕΡ. Γιατί? Θα το μάθετε. Ξέρετε, ας πούμε, ότι ο Μαυρίκιος, Μαυρικίου και η Λάιρα αποφάσισαν για άλλη μια φορά να τα βγάλουν όλα στη φόρα. Θα το δείτε και αυτό αμέσως τώρα, εδώ στο Γεια σου. Αυτή θα μπορούσε να ονομαστεί και η εβδομάδα της αποκάλυψης. Όλοι οι φίλοι μας που είναι λίγο γεια σου, βούτυξαν στην άβυσσο της αλήθειας και σε μια πρωτοφανή κρίση ειλικρίνειας αποφάσισαν να τα βγάλουν όλα στη φόρα και να μοιραστούν με το τηλεοπτικό κοινό τις παντελώς άχρηστες πληροφορίες που δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ξέρουμε, αλλά παράλληλα θέλουμε και τόσο πολύ να μάθουμε. Τζέινι Θεωνά, για παράδειγμα, μίλησε ξεκάθαρα επιτέλους για αυτό που την πνίγει, για αυτό που μπορεί να τη φέρει στα όρια της, για αυτό που μπορεί να τη βγάλει κυριολεκτικά από τα ρούχα της. Είναι τόσο στενό. Ανάμεσα σε σένα και την ευτυχία σου. Είναι τόσο κορσές που νομίζω ότι παθαίνω κρίση πανικού, ότι μου κόβεται η ανάσα, αλλά δεν είναι κρίση πανικού. Είναι το μπούστο. Κατάλαβε τι μου σημαίνει τώρα. Σήμερα. Πάρε μια ανάσα, κάτσε πίσω. Δεν μπορώ, αυτό είναι το θέμα. Να ξεκουμπώσουμε λίγο. Μου λες πάρε μια ανάσα, γιατί είναι ακριβώ αυτό το πρόβλημά μου. Δεν μπορώ να πάρω μια ανάσα. Δεν μπορεί να πάρει. Ασόψε όμω, γιατί έχω προσωρινά αυτό το ντεκολτέ, το οποίο δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Πάντω είσαι πολύ, δεν ξέρω αν ζορίζεσαι. Πάρα πολύ εντυπωσιακή. Λίγο ζορίστηκα εδώ, αυτή την περιοχή δεν σου πειράζει. Άι συχτήρι, άι συχτήρι, θα κλειστώ σε η Εφη Σαρή τώρα θέλησε να μοιραστεί μαζί μας την πρώτη της γνωριμία με τον Νίκο Καρβέλα. Να, τι δεν πρέπει να κάνεις αν έχεις άμεσα κάποιο ραντεβού μαζί του. Χτυπώντας την πόρτα μου άνοιξε αυτός. Η Άννα καθόταν πιο μέσα στο σαλόνι και μου είπε, «Α, Εφη, φοράς μια κολόνια. Δεν μπορώ να τη μυρίσω. Θα τα πούμε άλλη φορά, χωρίς κολόνια. Γεια». Παράλληλα με αυτά, μια άλλη φρικτή ανάμνηση που στιγμάτισε τον Αντώνη Λουδάρο έρχεται αμέσως στα αυτιά μας για να απογειώσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο ηθοποιός θα εμφανιστεί γυμνός στη σκηνή και έκανε throwback σε μια αντίστοιχη εμπειρία του στο παρελθόν. Θυμάμαι τότε ότι σταματάγαμε και λέγαμε ότι σας παρακαλούμε πολύ απενεργοποιήστε τα κινητά σας, μην βγάλετε φωτογραφίες και τέτοια για την τελευταία σκηνή. Και είδαμε μια γιαγιά που είχε βγάλει κιάλια. Ό,τι όμως και να ακούσουμε αυτή την εβδομάδα, τίποτα δεν συγκρίνεται με την εξομολογητική διάθεση του πιο μέτα ζευγαριού των Βαλκανίων, Μαυρίκιος και η Λάιρα. Η τηλεοπτική συνομιλία τους που βραβεύουμε με Πούλιτζερ τώρα εδώ, σε μια πρόχειρη τελετή, μας έριξε στις δραμαμίνες. Έλα, έλα, ωραία. Όλο μέσα. Έλα, αγάπη μου, όλο μέσα. Εγώ παρετούμε, παρετήθηκα μόνο. Θα φάω, θα το φτύσω. Τώρα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά. Δεν το καταπίνω. Όλα θα τα πει. Όλα θα τα πει. Τώρα θα τα όλα θα όλα. Τα πει από άλλο. Θα ήθελα να μου πεις πόσες φορές έχεις κλάψει στο γαμήλιο ταξίδι. Έριξα 14 κλάματα σε 14 μέρες. Όχι, δεν είμαι υπέρ του πάνω από μία φορά τη μέρα. Τέλος, πια Ελισάβετ. Η εβδομάδα που ξεκίνησε με την μεγαλοπρεπή κηδεία της Βασίλισσας που έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης παγκοσμίως, κλείνει με την κηδεία που ονειρεύεται για τον εαυτό του ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης. Εμένα μου κάνει λίγο σαγλέντι, δηλαδή αυτό που είναι λίγο νησιώτικο, που έχεις φέρει φέτα, τυρί, αυτά, παξιμαδάκια. Αυτό, δηλαδή τόσο απλά έρχεται και ένα λαούτο, έρχεται και μια... Άλλωστε η κηδεία είναι μια γιορτή. Φαντάζομαι λίγο σαν βαφτίσια την κηδεία μου, δηλαδή λίγο λαούτο, λίγο λύρα. Για χαρά ρε μεγάλε. Πού ήσουνα στην κηδεία του Καλφαγιάννη, φίλε. Θα κλαίω από τα δάκρυα, λέω αυτή είσαστε. Θέλω κι εγώ πολύ να είμαι στην κηδεία σου. Σε ένα παράλληλο σύμπαν τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα του και βρήκε την κατάλληλη μάνατζερ. Ο Greek Freak είχε μια σουρεαλιστική συνάντηση με την Kris Jenner και προσπάθησε να την πείσει να του δώσει ένα ρολάκι στο νέο κύκλο των Kardashians. Η
απολαυστικότερη τηλεοπτική στιγμή της εβδομάδας, βέβαια, εντοπίστηκε πριν λίγες ώρες στα χθεσινοβραδινά νούμερα του Φίβου Δελιβοριά στην ΕΡΤ. Η Φέη, που φροντίζει κάθε μέρα στον Sky για το πρωινό μας, χθες σέρβιρε και το βραδινό μας σε ένα επικό guest. Τι σημαίνει για σένα αυτό το νέο σου ξεκίνημα? Κοίταξε, έχω βάλει τόσο πολύ από τον εαυτό μου σε όλο αυτό, και όχι μόνο εγώ, πολλοί άνθρωποι που ακόμα και να καταστραφούμε, θα έχει κάτι το, πώς να σου το πω, κάτι το ρομαντικό αυτό, γιατί θα το έχουμε επιλέξει μόνοι μας. Από ό,τι μάθαμε και από τον παραγωγό σου, τον κύριο Τζόναθαν Σάκαρη, ετοιμάζεις και το κροκοδυλάκι νούμερο 2. Τι πιστεύεις, θα ξεπεράσει το πρώτο? Μήπως αυτή τη φορά θα έχει και άλλα ζωάκια παρέα? Υποποταμάκια, σκιουράκια, παπάκια? Δεν μπορώ. Χίλια συγγνώμη, δεν μπορώ. Γιατί? Δεν είμαι εγώ αυτό. Δεν έχω ξαναβγεί σε πρωινάδικο και βασικά δεν υπάρχει κροκοδυλάκι καινούριο. Τι? Μας είπες ψέματα. Και περιμένουν τα παιδιά το κροκοδυλάκι 2. Παιδιά, εμένα τα νούμερα σας το είχα πει από την προηγούμενη φορά ότι μου αρέσουν πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ πως συνδέθηκε και η Face αυτό. Όχι, ήταν ωραία, είδασε ωραία και ήταν και η Νατάσα από Φίλιου Γκέστ, ήταν και ο Πάνος Μουζουράκης, ήταν σούπερ χθες όλο το επεισόδιο. Είναι χαμός. Της Φέης της πάνε νέοι ρόλοι γενικότερα σε ό,τι κάνει. Ό,τι καινούριο κάνει, της πάει. Έχει φρεσκάδα το καινούριο, σε βάζει σε μια διαδικασία. Ναι.